καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το βροχερό πρωινό της Παρασκευής. Μια Παρασκευή που θα είναι άκρος φθινοπορεινή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά και η αυριανή ημέρα. Έχει πέσει αισθητά και η θερμοκρασία, αλλά νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Το είχε ανάγκη ο τόπος, το είχε ανάγκη η αγροτική οικονομία και όχι μόνο. Οπότε νομίζω ότι χάρηκαμε και λίγο, για να είμαστε και ειλικρινείς, με τη βροχούλα, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει όντως και δεν πρέπει να περνά τόσο πολύ καιρό μέχρι να έχουμε βροχόπτωση. 14 το Οκτώβρη, είμαστε στα μέσα λοιπόν του Οκτώβρη και μία ανάσα πριν από το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και μία επικαιρότητα που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία σε όλα τα μέτωπα, σε όλους τους τομείς, από τα αστυνομικά μας, τα εθνικά μας, εσωτερικό, εξωτερικό, τα πάντα πραγματικά είναι έτσι σε μία, θα λέγαμε, έξαρση, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να μην είναι σήμερα έτσι σε άκρως ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε όλους τους τομείς. Και σήμερα επίσημα ξεκινά και η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση για να δούμε τελικά ποια η τιμή όσον αφορά τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης, ποιο το ενδιαφέρον, όλα γύρω από την θέρμανση, σε πολύ πολύ λίγο ζωντανή σύνδεση. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, μαζί βεβαίως με τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, αλλά φυσικά και την Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι μαζί λοιπόν θα δούμε τα νέα της ημέρας, φυσικά τη σοκαριστική αυτή είδηση με τη 12χρονη. Έχουμε και νέες εξελίξεις, επίσης σοκαριστικές. Να δούμε τι γίνεται με τις σύλληψεις, τι γίνεται με την ταυτοποίηση των βιαστών της 12χρονης και όχι μόνο. Πολλά λοιπόν τα θέματα σήμερα. Μια συνάντηση ΑΚΑΡ και του Έλληνα φυσικά Υπουργού, του κ. Παναγιωτόπουλου. 40 λεπτά διήρκεσε η συνάντησή τους, η συνομιλία στα αγγλικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για το εν λόγω θέμα και όχι μόνο. Κυρίως τι ενδιαφέρει την τσέπη μας, όλα αυτά τα οποία καθημερινά μας αγχώνουν. Θα πάμε μια βόλτα και στη λαϊκή αγορά να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους παραγωγούς, τι λένε οι ίδιοι, τι ζητάνε από την ίδια την κυβέρνηση. Με τη βοήθεια τώρα του Μιχάλη Χειμωνίδη θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Τι ποινές προβλέπονται στο εξωτερικό για παιδοφιλία αλλά και παιδεραστία. Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Τον Οκτώβριο συζήτηση για το κυβερνητικό σχέδιο. Σκιάθος. Ο Δήμος Σκιάθους στο Ριμίνι της Ιταλίας. Ρίμινι Ιταλίας στις 12 με 14 Οκτωβρίου. Και θρήνος στο Ριζόμυλο από τον ξαφνικό θάνατο του 49χρονου Παναγιώτη Τσίγκαρα. Και νομαρχιακή Πασό, κίνημα αλλαγή λάι, σας πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην αφύπνιση της κοινωνίας, ώστε κανείς να μην αγνοεί ύποπτες συμπεριφορές. Να και μια τοποθέτηση ουσιαστική. Εφημερίδα Ελευθερία, πόροι 77 δις ευρώ θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας. Επίσης, Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα σε συγκέντρωση και εκδήλωση για το ΕΣΠΑ, για χρηματοδοτήσεις. Κλέφτες ανθεών και επίσης ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι αυτοί με τη χασισοφυτία στην Καλλιπεύκη του Δήμου Τεμπών. Και φθηνότερο το αέριο από το πετρέλαιο. Εφημερίδα Κόσμος, τιμή εκκίνησης του 1,45 ευρώ το λίτρο, πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο. Επενδύσει 175 εκατομμυρίων για δίκτυο φυσικού αερίου. Κατασκευάστηκαν 5,2 χιλιόμετρα υπόγειου δικτύου ή άρδευσης και ελασσόνα. Εγγένεια για το νέο κέντρο διαβιομάθησης. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Έπεσε νεκρός στην αυλή του. Σοκ και απαρηγόρητος θρήνος για τον 49χρονο άνδρα. Τον έσωσε από του χάρου τα δόντια. Λίγο έλειψε τραγωδία από τσίπημα μέλισσας. Και γνώριζε την ηλικία της. Ήξερε η μητέρα της τι συνέβαινε. Ακόμη πιο σοκαριστικές απολογίες. Εφημερίδα Η Αλήθεια. Σοκ στην καρδίτσα. Από αυτό το 12χρονο αγόρι, τα λέγαμε και χθες, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για αυτό το αγόρι, πώς οδηγήθηκε λοιπόν, εξετάζονται τα πάντα, ακόμη και αν πρόκειται για ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Η αδελφούλα του τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο, η δίδυμη αδελφούλα του, η οποία παραμένει σε σοκ. Περιφέρεια με τον Δήμαρχο Μουζακίου, συναντήθηκε και ο κ. Στάθης και αγροτικά αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της γεωργίας. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να πάμε σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε με πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει.
Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από αυτή τη σοκαριστική είδηση που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία, να πούμε, για την τελευταία εξέλιξη, έχει ήδη εντοπίσει 12 βιαστές της 12χρονης. Έχουμε ένταλμα λοιπόν για βιαστές και συνεργούς. Οι δράστες είναι οικογενειάρχες, λέει, υπεράνω κάθε υποψίας. Με πακιστανικά κινητά, οι επαφές του Ηλία Μίχου, ποιος ήταν ο ρόλος του Μιχάλη. Αδικοχαμένη είναι η έρευνα, είναι η έρευνα των αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς καθημερινά έχουν και νέο υλικό στα χέρια τους. Χθες λοιπόν είχαμε την απολογία των δύο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι πραγματικά γνώριζαν την ηλικία της, αλλά ήξερε και η μαμά της, λέει ο Μίχος, αλλά έκανε αυτά που έκανε με το άρρωστο μυαλό του. Είναι τόσες πολλές πια οι πληροφορίες, καταιγιστικές θα έλεγε κανείς για αυτή την υπόθεση, που δεν ξέρεις με ποια να πρωτοπέσεις από τα σύννεφα. Είχαμε δύο σύλληψεις, της μητέρας αλλά και του πατέρα. Του πατέρα, ο οποίος λέει, εγώ δεν μπορούσα να έχω την επιμέλεια των παιδιών και της μικρής, γιατί εγώ είμαι εξαρτημένος από τις ουσίες, μπαινόβγαινε στις φυλακές, οπότε δεν μπορούσα, λέει, την έσπρωξα και στα ναρκωτικά, αλλά ούτε και μπορούσα να μπορέσω να προστατεύσω την κόρη μου και να σταματήσω τους βιασμούς και αυτά τα οποία ακούω. Δεν ξέρω για τη γυναίκα μου, αν δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να πω τίποτε. Η μητέρα από την άλλη, αν μπορεί αυτός ο τίτλος να μπει σε μια τέτοια μάνα, εγώ δεν ξέρω, η δικαιοσύνη προφανώς θα αποφανθεί, αλλά δεν μπορεί εσύ να λες ότι δεν είχα και μάλιστα έπαιρνα βερεσέ από το μίνι μάρκετ και έτρεχα για να καθαρίζω σκάλες, ενώ την ίδια ώρα ένα παιδάκι είχε 1.200 ευρώ κινητό τηλέφωνο και έλειπε για ώρες από το σπίτι. Ακόμη και οι γείτονες, οι οποίοι τώρα, γιατί σπάνε τη σιωπή τους τώρα, βλέπαμε, λέει, τα παιδάκια όλα βγαίναν στα σκαλιά, λέει, της πολυκατοικίας, και εκείνη την ώρα που τα παιδιά ήταν στα σκαλιά της πολυκατοικίας και όχι μέσα στο διαμέρισμα, τα βγάζαν, λέει, έξω. Η μητέρα μαζί με τη μικρότερη κόρη μπαινόβγαιναν, λέει, οι άντρες μες στο σπίτι. Κράταγε μόνο το 12χρονο κορίτσι. Και κανένας, μα κανένας δεν είπε τι συμβαίνει εδώ. Βγάζουν τα άλλα τα παιδάκια από το διαμέρισμα και εκείνη την ώρα μπαινόβγαιναν άντρες. Τι γίνεται μέσα αυτό το διαμέρισμα? Γιατί τώρα, λοιπόν, να σπάσει τη σιωπή? Πραγματικά, επειδή έρχονται στο φως της δημοσιότητας και γύρω από το βιασμό της 12χρονης στοιχεία, είναι τόσο σοκαριστικά που δεν μπορείς ούτε να τα διαβάσεις, γιατί κακοποίηση βίωνε αυτό το 12χρονο. Δεν μπορείτε πραγματικά να φανταστείτε γιατί κακοποίηση μιλούμε για αυτό το 12χρονο κορίτσι. Έχουμε λοιπόν και την ταυτοποίηση άλλων 12 βιαστών του κοριτσιού. Θα δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Είχαμε και την τοποθέτηση για πρώτη φορά τη σύζυγου του 53χρονου, εν διαστάσει όπως η ίδια λέει, γιατί πήραν διαζύγιο πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς πριν λίγες ημέρες, επειδή είχε γίνει και καταγγελία στην αστυνομία, η ίδια τότε αποφάσισε, παρότι λέει ότι ήμασταν, λέει, σε διάσταση. Απλά μέναμε στο ίδιο σπίτι, το οποίο ανήκει και στους δύο. Είχαμε και την απόλυση του γιού της οικογένειας, του 53χρονου. Εδώ τώρα γεννώνται ερωτηματικά. Γιατί μπορεί όντως ο νεαρός δημοσιογράφος που δούλευε σε μεγάλη εφημερίδα όντως να μην γνώριζε τίποτε. Και αν δεν γνώριζε κάτι, δεν έχει και ευθύνη για το τι κάνει ο πατέρας ή η μητέρα. Θα ήταν άδικο να διωχθεί από την δουλειά αν δεν γνώριζε τίποτε. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι ήξερα την πρώτη στιγμή και ιδιαίτερα την πρώτη στιγμή που έγιναν καταγγελίες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα θέμα που έχει φτάσει ήδη και στην ΕΣΥΑ. Προς το παρόν, πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε ώρα που περνά, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την ανατριχιαστική υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να συλληφθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι και η σύζυγος του κατηγορούμενου Ηλία Μίχου. Τα νέα εντάλματα σύλληψης που θα εκδοθούν εντός της ημέρας πέρα από τη σύζυγο του 53χρονου ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ στον Κολωνό θα αφορούν και σε πελάτες με τους οποίους ο Μίχος έκλεινε ραντεβού για να βιάζουν το 12χρονο κορίτσι σε οίκο ανοχής. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη σύζυγο του 53χρονου, αλλά οι αρχές πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της ενδιαστάσης σύζυγου του κατηγορουμένου θα αφορά σε υπόθαλψη του 53χρονου αλλά και για εκβίαση δωροδοκία. Η σύζυγος του Ηλία Μίχου είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό πως είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει την οικογένεια, προσφέροντας την 37χρονη μητέρα 10.000 ευρώ
για να μην καταγγείλει το βιασμό και την εκπόρνευση του παιδιού της. Η καταγγελία αυτή είχε γίνει πριν συλληφθεί και κατηγορηθεί η μητέρα του παιδιού. Με κόντρα πάντως σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Χρήστο Σπίρτζη, συνεχίστηκε η πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει για την υπόθεση με το βιασμό και την εκπόρνευση της 12χρονης των Κολωνών. Όλα έγιναν στον αέρα τηλεοπτικού σταθμού των Αθηνών. Άδωνης Γεωργιάδης και Χρήστος Σπίρτζης αντίλαξαν βαρύτα τους χαρακτηρισμούς. Αφορμή ήταν οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικές ημέρες που έκανε λόγο για επανάληψη της υπόθεσης Λιγνάδη και καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των συλληφθέντων. Πιο άθλια. Μια στιγμή και μετά, μπορείτε να γυρίσετε και να ρίξετε όση λάσπη θέλετε. Ναι, ναι. Λάσπη όπως έχετε ρίξει δεν υπάρχει. 1,5 μήνα να έχουν βρει, να έχουν ταυτοποιήσει πλήρως αυτό το κτίνος, συνεργό, και να πρέπει να βγάλουμε 3 ανακοινώσεις για να δοθεί, να έχουν κάνει δημοσιογράφοι τη δουλειά και να έχουν βρει φωτογραφίες με τα πάντα από τη ζωή του και να μην έχει δώσει επίσημα η ελληνική πολιτεία με τις διαδικασίες που υπάρχουν. Παρακαλώ, μάθει τις φωτογραφίες, μπας και σωθεί κανένα παιδάκι ακόμα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ο κύριος Σπίρτζης θα ντρέπεται για όλη την υπόλοιπη ζωή του και για αυτό που έγραψε και για αυτά που λέει. Ναι, ναι. Πιο άθλιο, βρωμερό κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του τόπου. Είναι βρωμεροί άνθρωποι. Και, αυτά... και μέσα σε όλα λοιπόν, πολιτική θύελα, έχει πολιτικοποιηθεί δυστυχώς αυτή η υπόθεση. Και είχαμε και έντονη κόντρα χθες στη Βουλή μεταξύ της Άννας Μαγενά και του Μάξιμου Χαρακόπουλου, των δύο βουλευτών της Λάρισσας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βαγενά λοιπόν είπε πώς νιώθετε, λέει, εσείς που είστε στο κόμμα των παιδεραστών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κλήθηκε ακόμη και η πρόεδρος της Βουλής να βάλει σε τάξη την ίδια για να ανακαλέσει. Και λέει, μα δεν τρέπεστε, είναι δυνατόν να λέτε κάτι τέτοιο, λέει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Και όπως καταλαβαίνετε είναι μια αντιπαράθεση που θεωρώ, πραγματικά θεωρώ ότι δεν πρέπει αυτή την ώρα να πολιτικοποιήσουμε μια τέτοια σκληρή υπόθεση. Επαναλαμβάνω, όποιοι και αν είναι οι βιαστές, να δούμε τις φωτογραφίες τους, να μάθουμε τα ονόματά τους και κυρίως να τιμωρηθούν. Δεν με νοιάζει αν είναι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν με νοιάζει αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν με νοιάζει αν είναι ο ίδιος ο υπουργός, δεν ξέρω. Όλοι πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που βίαζαν την μικρή. Ήδη έχουμε 12 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί ως βιαστές, οικογενειάρχες, υπεράνω κάθε υποψίας. Τώρα, λέει η αγαπημένη μου Βάνα, πραγματικά μας έχει αρρωστήσει αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω τι μας έχει αρρωστήσει περισσότερο. Η υπόθεση της Πάτρας, το 12χρονο κορίτσι, κάθε φορά έχουμε και μια αρρωστημένη υπόθεση. Μια υπόθεση που μας βγάζει από τα ρούχα και λέμε δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από την ζωή ο πολύ γνωστός Ολυμπιονίκης, αναπληρωτής, μάλιστα και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Νικολαίδης, 42 μόλις ετών, με μία από τις πιο σπάνιες μορφές του καρκίνου. Τα τελευταία 2 χρόνια πάλευε σκληρά, με αφόρητους πόνους και με αμύωτο όμως κουράγιο και δύναμη να ζήσει. Πατέρας 2 ανήλικων παιδιών, πρόκειται ίσως να είναι και το πρώτο θύμα του τύπου του καρκίνου, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλος θάνατος με αυτή τη σπάνια έτσι μορφής καρκίνου. Πρόκειται για έναν άριστο αθλητή, 2 φορές πραγματικά Ολυμπιονίκης, αλλά πέρα από αυτό χάρισε πάρα πολλά μετάλλια. Προσέξτε τώρα, στις τελευταίες ημέρες που έδινε μάχη πραγματικά να κρατηθεί στη ζωή, να κρατηθεί για την αγαπημένη του γυναίκα και τα παιδιά του, όπως ο ίδιος είπε, κατάφερε με τους αφόρητους πόνους να γράψει ένα κείμενο και είπε στους δικούς του ανθρώπους ότι αν φύγω από τη ζωή θέλω να κάνετε αυτήν την ανάρτηση. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό που ξεκινά και λέει ότι αν διαβάζετε αυτή την ανάρτηση σημαίνει ότι δεν είμαι πια στη ζωή κτλ. Και μάλιστα αναφέρεται σε κάποιους ανθρώπους, γιατρούς, την οικογένειά του προφανώς, τα δυο του παιδιά. Και λέει το μεγαλύτερο μετάλλιο ήταν το μετάλλιο της παράτασης της ζωής μου. Ότι δηλαδή κατάφεραν γιατροί, οικογένεια, φίλοι, ακόμη μίλησε και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα που του στάθηκε σαν αδελφός όπως ο ίδιος είπε, σαν να το γνώριζε από πάντα, ακόμη και σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα των 2 χρόνων που έδωσε με τον καρκίνο και λέει με βοηθήσατε όλοι εσείς γιατί το παιδάκι μου που ήταν τότε 3,5 χρόνων και σήμερα είναι 5,5 καταφέρνει αυτή τη στιγμή να έχει εικόνες από τον πατέρα του.
Αν είχα φύγει από τη ζωή τότε, δεν θα είχε εικόνε στο παιδί μου. Και μάλιστα μεγάλωσε και το δεύτερο παιδάκι λίγο παραπάνω. Κρίμα. Ένας ξέρετος πραγματικά αθλητής, ένας άριστος οικογενειάρχης, ένας νεότατος άνθρωπος, 42 μόλις ετών. Κρίμα, πολύ πολύ κρίμα. Έτσι πρόκειται για τον αναπληρωτή, επαναλαμβάνω, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έναν Ολυμπιονίκη, δύο φορές Ολυμπιονίκης, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, νικήθηκε δυστυχώς από τον καρκίνο σήμερα τα ξημερώματα. Τώρα για να αλλάξουμε θέμα, συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν για να περάσουμε και στο εξωτερικό μας δελτίο. Αυτός ο εναγκαλισμός μεταξύ των δύο φέρνει μεγάλη αναστάτωση και προβληματισμό στη Δύση. Για ποιον λόγο πήγε, τι συζήτησαν οι δύο άντρες και γιατί αυτά τα τεράστια χαμόγελα και από τους δύο. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, είχαμε τον Ακάρ με τον Παναγιωτόπουλο, τον Παναγιωτόπουλο με τον Ακάρ να συναντώνται στις Βρυξέλλες. 40 λεπτά και κάτι διήρκησε η συνομιλία του στα αγγλικά, άριστη και οι δύο στην αγγλική γλώσσα όπως λένε και βεβαίως είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και μάλιστα λέγεται σε ήπιους τόνους και μάλιστα λέγεται ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε δεν μπορεί να λέτε ότι εμείς νύχτα θα έρθουμε στην Ελλάδα και τα λοιπά και να κάνω μια σοβαρή συζήτηση και αφήσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνάντηση εκ νέου οι δυο τους έτσι για να συζητήσουν τι άλλο τις τουρκικές προκλήσεις. Μακάρι, μακάρι πραγματικά να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν γίνεται να συζητάς και να ανοίγεις διάλογο κάτω από τέτοια fake news και τέτοια προκλητικότητα και δεν είναι και περίοδος πια που μας τυπούν αλίπητα φτώχεια, ενεργειακή κρίση και εξαθλίωση σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει και η Τουρκία που έχει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και εν μέσω πολέμου δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες αντιπαραθέσεις μεταξύ δύο χωρών και κυρίως να έρχονται από την Τουρκία, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανση που ξεκινάει η διάθεση, θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση σε λίγο, έχουμε όμως επιδότηση 60 ευρώ τον τόνο από πλευράς κυβέρνησης για όλον τον Οκτώβριο. Και όπως πολύ σωστά σημειώνει κάθε φορά που κάνουμε ρεπορτάζ η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου που θα μας τα πει και σε λίγο, και το καλύτερο που έχει να κάνει ο καταναλωτής είναι να κάνει προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στους πρώτους τρεις μήνες για να μπορέσει να έχει την εξασφάλιση των χρημάτων. Τώρα, πριν πάμε να δούμε τον καιρό μας, για να δούμε λοιπόν τις αλλαγές, γιατί ήδη το έχουμε δει, από τη νύχτα έχουμε βροχές και καταιγίδες ακόμη και στη Θεσσαλία αλλά και σε όλη τη χώρα. Προσέξτε τώρα τι έκανε, ακούς Μιχάλη Χειμωνίδη, και οι άντρες γενικότερα. Τι σκαρφίστηκε τώρα ένας άντρας για να γλιτώσει την κρίνια της γυναίκας του. Γύρισε στο σπίτι από την δουλειά και εκείνη τη στιγμή τα τέσσερα παιδιά τους, ένα τα τέσσερα παιδιά, έσπασε ένα ποτήρι. Δεν πρόλαβα να μαζέψει τα γυαλιά, μπήκε μέσα λοιπόν η σύζυγος, κουρασμένη, έχοντας και αυτή έτσι, την δική της κόπωση γενικότερα και με τέσσερα παιδιά και να δουλεύεις κιόλας, γυρνά, βλέπει την εγκαταστασία στο σπίτι, βλέπει τα γυαλιά πεσμένα κάτω από το ποτήρι και την πιάνει κρίση, κρίση και άρχισε να φωνάζει πάρα πολύ άσχημα. Τη έλεγε ο σύζυγος, δεν πειράζει, ας θα αγοράσουμε άλλο ποτήρι, δεν έγινε και τίποτε. Μία τα βάζει με το παιδί, δεν χρειάζεται να βάζει με το παιδί, βάλτε με μένα, λέει ο ίδιος. Τι ήταν να το πει αυτό. Γκρίνια, 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 γκρίνια. Ακούν λοιπόν οι έννοικοι της πολυκατοικίας φωνές, κάλεσαν την αστυνομία. Φτάνει λοιπόν η αστυνομία, στα νεύρα της πάνω η γυναίκα, λέει με χτύπησε, μου ρίξε ένα χαστούκι. Ο άλλος δεν είχε ρίξει χαστούκι. Τι να πει και ο Χριστιανός, λέει αν είναι λέει, να γλιτώσω την γκρίνια της, ας πω και μια νύχτα στο αυτόφρονο. Ναι, λέει, της έριξε ένα χαστούκι. Και φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια. Φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια, κατάλαβαν και οι δύο το λάθος βέβαια, γιατί ηρέμησε η σύζυγος και λέει εντάξει, είχα πάρα πολλά νεύρα, είπα ψέματα στην αστυνομία. Ο άλλος λέει: εγώ είπα ψέματα γιατί ήθελα να γλιτώσω την κρίνια της και λέω καλύτερα στο αυτόφορο παρά να μείνω στο σπίτι και να ακούω την κρίνια της. Μετάνιωσαν όμως γιατί πίσω υπάρχουν και τέσσερα παιδιά. Και λέει: συγγνώμη, λέει κύριε πρόεδρε, λέει η γυναίκα, δεν ήθελα να το πω αυτό, είχα νεύρα, είχα κουραστεί. Μπήκα λέει, και στο σπίτι, τα είδα όλα λέει, κατάστατα και είπα ψέματα ότι έφαγα ένα χαστούκι. Από την άλλη, λέει, ο σύζυγος γίνεται με ρεζίλη στη γειτονιά, τώρα λέει και στα δικαστήρια. Λέει, συζητώ συγγνώμη, γιατί πραγματικά δεν με χτύπησε, δεν χειροδίκησα. Λέει, ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα λέει που την αγαπώ, απλά δεν άντεξα την κρίνια. Και λέω, αφού είπε το ψέμα, θα το συνεχίσω κι εγώ για να πάω στο αυτόφορο, να μείνω λέει, στα κρατητήρια για να γλιτώσω την κρίνια τη. Και φεύγοντας, μάλιστα, αθώθηκε όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Του τι είπε ο πρόεδρος, λέει δεν είναι δυνατόν να φτάνει στα δικαστήρια για τέτοια ψέματα, έτσι και ιδιαίτερα για χειροδικία και ενδοοικογενειακή βία και να έχετε και τέσσερα παιδάκια. Και ο ίδιος έρχοντας στα δικαστήρια λέει, αχ λέει πρόεδρε, λέει με γυναίκα, μην τα βάλετε ποτέ με γυναίκα.
Αυτά λοιπόν συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καιρικά μας, πάμε να δούμε τον καιρό μας, αλλαγή σκηνικού του καιρού. Ήδη από τη νύχτα το βλέπουμε, πάμε να δούμε όμως αυτά τα καιρικά φαινόμενα μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Πέμπτης με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν θα είναι ισχυρά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο, από το βράδυ της Πέμπτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους, ενώ σε κάποιες περιοχές θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι το πρωί της Κυριακής. Πιο ειδικά, από σήμερα τη νύχτα και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο Παρασκευή 14 Οκτωβρίου τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν από νωρίς το πρωί τη Δυτική Πελοπόννησο, από το μεσημέρι την Ανατολική Πελοπόννησο και βαθμία από το απόγευμα τις Δυτικές Κυκλάδες. Κατά περιόδους έντονες θα είναι οι βροχοπτώσεις στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Στερεά. Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις Δυτικές και τις Νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν, αλλά θα συνεχιστούν στην Κρήτη ενώ θα επηρεάσουν κατά τόπους και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16 Οκτωβρίου. Αυτά υπέροχα πλάνα εντωμεταξύ. Ό,τι πρέπει για το καιρικό, βροχές, καταιγίδες. Πραγματικά μια εικόνα την οποία ήδη τη ζούμε. Αρκετή βροχή πέφτει αυτή την ώρα και στη Λάρισα και σχεδόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και βεβαίως θα είναι φαινόμενα τα οποία θα κρατήσουν. Για παράδειγμα, η Λάρισα θα έχει βροχές και το Σάββατο. Ωστόσο, καλυτερεύει ο καιρός από την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα μείνει όμως. Θα πάμε και σε μονοψήφια μες τη νύχτα από την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, 22 με 23 η μέγιστη θερμοκρασία. Ο Βόλος, για παράδειγμα, έχει 16 βαθμούς, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, βροχές όμως και αύριο Σάββατο και καλυτερεύει κάπως η κατάσταση από την Κυριακή. Βροχές αυτή την ώρα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και μάλιστα με έντονα λέει καιρικά φαινόμενα. Βροχή όλη την ημέρα σήμερα, να ξέρετε, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και στον Δομοκό, όπου ο Δομοκός σήμερα θα έχει τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες της εβδομάδος, όχι πάνω από 16 βαθμούς, 18 τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Υπομονή λοιπόν, φθινόπωρο είναι και είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, οπότε έχουμε ανάγκη και από τις βροχούλες. Διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά επαναρχόμαστε να δούμε με τι τιμή κίνηση έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τι λένε οι πρατηριούχοι. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Πολύ βροχή μου λέει η κυρία Τούλα και στην Ελασσόνα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας να στείλουμε στην αγαπημένη Βάνα, στην κυρία Σοφία και τον κύριο Γρηγόρη, σε όλους τους αγαπημένους τηλεθεατές εδώ στην πρωινή ατζέντα. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση από το πρατήριο της κυρίας Έλλης Παπαδοπούλου, την πρόεδρο της Νοπολέων Λάρισας, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια η τιμή εκκίνησης και φυσικά αν υπάρχει ενδιαφέρον. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, δεν το συζητώ. Τώρα πάμε σε μια υπόθεση που πραγματικά μας έχει σοκάρει. Ένας 23χρονος βίαζε 50χρονο άτομο με ειδικές ικανότητες. Είχαμε λοιπόν το δικαστήριο, ποινές για τον 23χρονο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κάθριξη 12 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα σε 23χρονο Ρωμά, ο οποίος κρίθηκε ενοχώς για κατάχρηση ανίκανου προσώπου σε γενετήσια πράξη. Πρόκειται συγκεκριμένα για την υπόθεση βιασμού 51χρονου αλμυριώτη με νοητική υστέρηση, που καταγγέλθηκε το Σεπτέμβριο του 2019. Οι αρχές είχαν συλλάβει τότε δύο άτομα, καθώς για την ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και ένας ανήλικος Ρωμά ηλικίας 11 ετών, εναντίον του οποίου δεν είχε ασκηθεί τελικά ποινική δίωξη λόγω της ανηλικότητάς του. Ο 23χρονος δικάστηκε και κρίθηκε ένοχος τελικά με καταπλειοψηφία απόφαση του κακουργιοδικού Λάρισας, καθώς ένας ένεργος και ένας δικαστής αντιπρότειναν αθώωσή του λόγω αμφιβολιών. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην. Μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, του είχαν επιβληθεί όροι, τους οποίους δεν τήρησε και διαφεύγει. Οι περιγραφές πάντως προκαλούν φρίκη. Ο νεαρός άνδρας καταδικάστηκε για κατάχρηση ανίκανου προσώπου σε γενετήσια πράξη. Την περίοδο εκείνη, οι αστυνομικές αρχές είχαν συλλάβει το δράστη και έναν 11χρονο, ο οποίος φέρεται να συνόδευε τον 23χρονο, όμως δεν ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη λόγω ανηλικότητας. Ο 50χρονος που δεχόταν τις επισκέψεις και ικανοποιούσε με τη βία τις σεξουαλικές ορέξεις του 23χρονου, βρήκε το κουράγιο να καταγγείλει το περιστατικό και έτσι να έρθει η σωτηρία του, ενώ στο οικογενειακό του περιβάλλον αισθάνονται δικαίωση για την καταδίκη του βιαστή, παρότι εκφράζονται παράπονα για το μέγεθος της ποινής.
Τώρα, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στην Σπυρίδη χθες, στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Να δούμε λοιπόν και αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά να πάμε σε ζωντανή σύνδεση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Βόλου. Πιο ειδικά πριν από τις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Γαλλίας και Σπυρίδη. Ένα γιοταχή αυτοκινητό συγκρούστηκε με μια μοτοσυκλέτα. Η μηχανή κινούνταν επί της Γαλλίας, όταν το γιοταχή της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας βγήκε από τη Σπυρίδη και χτύπησε τη μηχανή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο νεαρός αναβάτης της μηχανής που διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αυτόπτες μάρτυρες τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα για το περιστατικό. 9 παρά, ναι, ακριβώς. Μία μηχανή περνούσε εδώ στη Γαλλία και ακούστηκε ένας εκουφαντικός θόρυβος. Καταλάβαμε αμέσως ότι είναι ατύχημα. Βγήκαμε έξω, είδαμε το μοτοσυκλετιστή, είχε πέσει κάτω στο έδαφος. Σπεύσαμε αμέσως να καλέσουμε ασθενοφόρο. Ήρθε και τον πήρε. Είχε... Από ό,τι έλεγε ο άνθρωπος, είχε φρικτούς πόνους στη μέση. Φαίνεται ότι παραβίασε το αυτοκίνητο το stop στη Γαλλία. Ναι, καλέσαμε αμέσως, εγώ προσωπικά κάλεσα το ασθενοφόρο. Κάποιος άλλος γείτονας δίπλα κάλεσε την αστυνομία. Ήρθανε μέσα σε άμεσο χρόνο, δεν μπορώ να πω, μέσα σε 5 λεπτά το πουλί είχε έρθει το ασθενοφόρο. Κόθηκε δηλαδή, περπατούσε, αλλά χαρακτηριστικά μου έλεγε δεν μπορώ να ανασάνω και με πουνάει πάρα πολύ η μέση αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να τραυματίστηκε και μία επιβαίνοντας στο αυτοκίνητο. Μία γυναίκα λέγανε ότι έτρεχε στο κεφάλι, είχε κάποια αίματα και τέτοια. Δηλαδή, πρέπει να χτύπησε. Ήταν σφοδρή σύγκρουση, εντάξει, φάνηκε. Προανάκριση πάντως για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Βόλου. Αυτά λοιπόν και με το τροχαίο. Τώρα έχουμε και το μακελάρι φυσικά της Μακρινίτσας. Μία δίκη που διακόπηκε ακόμα μια φορά. Να δούμε λοιπόν και αυτό το σχετικό ρεπορτάζ. Για τις 21 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη του 40χρονου Βολιώτη Μακελάρη, που δολοφόνησε την ονά του τον Νοέμβριο του 2021 και παραπέμπεται σε δίκη και για την πανομοιότυπα φρικτή δολοφονία της μητέρας του δικηγόρου του. Η δολοφονία της Νίκης Μιλινή, μητέρας του δικηγόρου του, είχε μείνει χρόνια ανεξιχνίαστη. Η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Τρικάλων διακόπηκε λόγω κολλήματος του ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, καθώς βρισκόταν σε άλλη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της νονάς του, ενώ αρνείται ότι σκότωσε την Νίκη Μιλίνη. Ο κατηγορούμενος επισημαίνει: ξέρω ότι θα καταδικαστώ και για τις δύο πράξεις, όμως θα είναι άδικο. Διότι την ονά μου τη σκότωσα και πρέπει να κρυθώ ένοχος γι' αυτό, λέει. Όμως την Νίκη Μιλίνη συμπληρώνει που με κατηγορούν για το φόνο της: δεν τη σκότωσα εγώ. Αναβολή λοιπόν. Τώρα πάμε σε ζωντανή σύνδεση για να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε φυσικά με τι τιμή ξεκινάμε την προμήθεια. Έχουμε ήδη την πρόεδρο Βενζινοπολών Λάρισας, την κυρία Λίπο Παπαδοπούλου, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ουσιαστικά. Καλημέρα και καλή έναρξη να ευχηθούμε εμείς, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας, πρεμιέρα με βροχή. Με βροχή, ακριβώς. Με τι τιμή ξεκινάμε λοιπόν, ποια είναι η τιμή εκκίνησης σήμερα για την διανομή πετρελαίου θέρμανσης? Είμαστε το 1,45, τα μηνύματα από την επαρχία του νομού Λάρισας, και το 1,42-43 θα παίξει η πόλη του Δήμου Λαρισαίων. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή, και αν αναμένατε και αυτή την τιμή? Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι λίγο παρακάτω περιμένατε να ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον. Περιμέναμε παρακάτω την προηγούμενη εβδομάδα, βλέποντας να καλπάζει το αργό και να έχει ξεπεράσει τα 92 δολάρια. Μιλήσανε χθες δυστυχώς και στα αθηναϊκά για το 1,55. Και ήταν το παζάρι που έγινε στα δηληστήρια με την τιμή και την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση και κρατήθηκε εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πιθανόν θα έχουμε κάποιες αυξήσεις να φτάσουμε μέχρι το 1,50. Αλλά το 1,42 με 1,45 στο νομό, νομίζω ότι για την πρώτη εβδομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Ενδιαφέρον υπάρχει, δηλαδή ήρθε κόσμος... Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι φοβούνται οι καταναλωτές ότι δεν θα έχουμε κάποια στιγμή και αποθέματα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν, έχοντας γνώση για τη Βόρεια Ελλάδα που σπουδάζουν τα παιδιά τους, ότι δεν έχει εναλλακτική θέρμανση. Εκεί είναι πετρέλαιο ή ξύλο. Ξύλο δεν υπάρχει, εκείνοι οι καταναλωτές θα στραφούν περισσότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι θα προηγηθεί η Μακεδονία μας, η Ήπειρος και μετά η Θεσσαλία. Αυτά όμως τα προβλήματα δεν είναι πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε και μεγάλες κακοκαιρίες. Οι περισσότεροι φοδιάζονται για να είναι έτοιμοι μέχρι τις γιορτές. Πάντως φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αυτή την ανασφάλεια φέτος για το τι θα γίνει. Έχετε δει παλιούς πελάτες που το είχαν γυρίσει τους λέβητες σε φυσικό αέριο, που έχουν όμως τη δυνατότητα να ξαναεπιστρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης, να επιστρέφουν στα δικά σας πλατήρια για να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης?
Ήδη έχουμε παραγγελίες, με έχουν ενημερώσει συνάδελφοι από όλο το νομό, κυρίως από το κέντρο της Λάρισας, που το γυρίζουν, γεμίζουν τις δεξαμενές. Οι έχοντες και κατέχοντες στο φυσικό αέριο και είχαν τη δυνατότητα, γεμίζουν με το πετρέλαιο, αφενός γιατί νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια, αφετέρου γιατί μάλλον θα είναι πιο ακριβή η τιμή του φυσικού αερίου. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι προτιμούν αντί να τα έχουν στην τράπεζα ή στο μαξιλάρι να εφοδιάσουν τη δεξαμενή όταν θα κλείσουν οι βάνες. Αν θα κλείσουν, οπότε να είναι έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Όπως ξέρετε, το πετρέλαιο θέρμανση δεν λύγει. Βέβαια. Βλέπουμε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδοτεί με 60 ευρώ τον τόνο για όλον τον Οκτώβριο. Κάναμε και μια κουβέντα χθες και λέγατε ότι όσο πιο νωρίς προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση, τόσο καλύτερα. Λέει, στο πρώτο τρίμηνο από το ξεκίνημα, την έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανση, είναι καλύτερο για τον καταναλωτή. 25 λεπτά επιδότηση στο δηληστήριο το κράτος και θα τα δώσει μέχρι και τα Χριστούγεννα, είπε, μέχρι και το τέλος του έτους. Επίσης έχουν δώσει τα ελληνικά πετρέλαια μία μικρή μείωση στην τιμή, η οποία το κατέβασε κάτω από το 1,55 και έχουμε σήμερα με το 1,45, και αυτό δεν μπορεί να αντέξει για πολύ καιρό από όσο καταλαβαίνετε, γιατί ο χειμώνας ξεκινάει ως είδηστε από τις 15 Δεκεμβρίου, ο βαρύς ο χειμώνας, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Το άλλο είναι ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα του ύφεστος, εμείς περνάμε τα παραστατικά, άρα και κάποια μεγάλη κλίμακα καταναλωτών, όταν θα ανοίξει και για αυτούς κάπου το Νοέμβριο, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα, θα πάρουν και έξτρα την επιδότηση. Οι έχοντες στο φυσικό αέριο τους έδωσε και το κίνητρο να πάρουν και διπλά. Τώρα πόσο δίκαιο είναι απέναντι στους υπόλοιπους που είχαν παραμείνει πιστοί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Όμως και αυτοί γι' αυτό θέλουν να προμηθευτούν. Οπότε καταλαβαίνετε το όφελος είναι πάρα πολύ και τα 350 ευρώ του καταναλωτή που θα γίνουν 700 εάν γίνει η επιστροφή από το φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι η τιμή μηδενίζεται, πάει στο 1 ευρώ, οπότε δεν είναι τίποτα. Τόση ώρα μιλάμε. Το δεν είναι τίποτα στην Ελλάδα ενεργειακά. Ξέρετε ότι δεν έχουμε εναλλακτικές τώρα. Ακριβό το ρεύμα, ακριβό το φυσικό αέριο. Εντάξει, και το πετρέλαιο πέρυσι έκλεισε, αν θυμάστε, στο 1,60. Άρα κάπου εκεί το περιμένανε και φέτος, το 1,55-1,60 με το 90 το αργό. Γιατί ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή επιχειρία. Άρα λοιπόν αυτές οι επιδοτήσεις είναι που το κατέβασαν την τιμή έστω και για 10-15 λεπτά, τα 25 που έδωσε το κράτος. Έτσι. Τώρα, μιας και μιλάμε συνέχεια για τους καταναλωτές και το άγχος που έχουν και την ανασφάλεια που και εσείς τη βιώνετε καθημερινά. Βλέπετε γιατί και όταν γυρίζει εδώ ο κάμερα μάν σας ότι το πετρέλαιο κίνησης καλπάζει και έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη. Με λίγα λόγια οι καταναλωτές μου λένε, όχι εγώ, ότι μάλλον θέλουν να τιμωρήσουν την πετρελοκίνηση και τον επαγγελματία. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε πάρα πολύ, μιλούμε για, για τα φορτηγά, μιλούμε για τα ταξί, είναι πάρα πολλοί κλάδοι που κινούνται με το, έτσι, με το πετρέλαιο κίνησης και λογικό είναι να έχουν και άγχος, το βλέπουμε εξάλλου. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ταμπλόιδ, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες τιμές, δηλαδή το ντίζελ να είναι πιο ακριβό από την αμόλυβη βενζίνη. Είναι απίστευτη αυτή η εικόνα, δεν ξέρω αν το έχετε ξαναζήσει σε αυτά τα χρόνια. Είναι το ένα απίστευτο, το άλλο απίστευτο που μας λένε και μας προτρέπουν γυρίστε στη θέρμανση, ενώ μέχρι τώρα είχαν πει ότι σταματάει η θέρμανση, δεν επιτρέπεται θέρμανση, μετά το 30 τέλος η θέρμανση και όλα αυτά είναι απίστευτα, δηλαδή ο Θεός να βάλει το χέρι. Έτσι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, επειδή μιλούμε τόση ώρα για τους καταναλωτές, για τα προβλήματά τους κτλ. Δεν έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα του δικού σας κλάδου. Γιατί και εσείς ζείτε έντονα την ενεργειακή κρίση, έντονα τους λογαριασμούς που λαμβάνετε συνεχώς. Γιατί πέρα από το ότι είστε και οι ίδιοι καταναλωτές, είστε και επαγγελματίες που δέχεστε δυστυχώς πολλαπλά χτυπήματα από την ενεργειακή κρίση. Ποια είναι η κατάσταση έτσι και του δικού σας κλάδου? Εισπράττουμε πάρα πολλά χρήματα και τα δίνουμε όλα για τα δημόσια ταμεία. Φόρους, ειδικοί φόροι, δασμοί, ΦΠΑ, δεν μένει πολύ κέρδος για μας. Το θέμα είναι η κατανάλωση. Κατανάλωση δεν υπάρχει. Από πέρυσι που άρχισε ο πόλεμος είμαστε πεσμένοι όλα τα βενζινάδικα με 50 και με 60% πτώση τα λίτρα, από τα λίτρα που κερδίζαμε. Τώρα παλαιότεροι προσπαθούν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους. Κάποιοι νεότεροι τα δίνουν στις εταιρείες πετρελοειδών. Έχουμε λοιπόν χιλιάδες θυγατρικές σε όλη την Ελλάδα. Θα περάσουμε κάποια στιγμή η διάδοχη κατάστασή μας σε αυτό το κλίμα. Τότε θα υπάρχει μονοπόληση της αγοράς όπως είναι και στα δηληστήρια, με ό,τι μέλη γενέστε όπως καταλαβαίνετε. Για να δούμε. Σήμερα στη Λάρισα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης.
Άντε να δούμε αν τελικά κάτι θα ανακοινώσει, κάτι εν πάση περιπτώσει που θα ελαφρύνει και άλλο την τσέπη και των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών. Είδομεν λοιπόν. Κυρία Παδοπούλου, η μεσαία ραχοκοκαλιά στήριξε και στηρίζει την Ελλάδα και αυτή σβήνει κάθε μέρα. Μία δεκαετία και σβήνει η μεσαία επιχείρηση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Κυρία Παδοπούλου, εγώ θα ευχηθώ καλό χειμώνα, αν και κυρικά εντάξει δεν είμαστε και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο... καλό χειμώνα λέμε εμείς εδώ στη Λάρισα, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, όταν ξεκινά και η διαμονή πετρελαίου θέρμανσης. Λογικό είναι να λέμε καλό χειμώνα. Καλή δύναμη και σε εσάς και ευχαριστούμε θερμά για τη ζωντανή σύνδεση και σήμερα πρεμιέρα λοιπόν και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ευχαριστώ εσάς και το team σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ θερμά βεβαίως και τον εικονολήπτη μας, τον Βασίλη τον Καραμπάση για αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Δεν είναι και εύκολο έτσι τόση ώρα να είσαι στον αέρα ζωντανά και να μας δείχνει και πλάνα και εικόνες από τις τιμές που μόλις είδαμε. Πήραμε μια γεύση λοιπόν για την πετρέλαιο κίνηση 1,45-1,42 περιφερειακά. Του Δήμου, όπως μας είπε η κυρία Έλλη Παντοπούλου, είναι 55, έλεγα τις προηγούμενες ημέρες. Καλύτερη τιμή. Προς το παρόν όμως, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα οικονομική, προμηθευτείτε όσο πιο νωρίς γίνεται έτσι πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και οι πληροφορίες ότι θα έχουμε και άνοδο. Οπότε στο 1,42-1,45 ας γίνει η προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης. Πήραμε λοιπόν μια γεύση και από τα πρατήρια σε ζωντανή σύνδεση. Είδαμε και τις εικόνες από τη Λάρισα, άκρος βροχερή ημέρα η σημερινή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Τώρα, μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ακολουθούν 5 εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης. Έχουν ταυτοποιηθεί, όπως είπαμε, 15 άτομα. Ήδη όμως τα 5 πρώτα εντάλματα έχουν εκδοθεί και τις επόμενες ώρες θα έχουμε σύλληψης. Τρέχει η επικαιρότητα, τρέχει η υπόθεση με πολύ γρήγορους ρυθμούς και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η αστυνομία. Αυτό που δεν κάνει η ίδια η κοινωνία με τους γείτονες που έβλεπαν, κάτι υποψιαζόταν, αλλά δεν έκαναν το παραμικρό. Τώρα βεβαίως όλοι κάτι λένε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε το Γολγοθά που έζησε ένας αμπελονίτης όταν πήγαν να του κόψουν το ρεύμα για 0,82 λεπτά στο λογαριασμό, κάτι λιγότερο από 1 ευρώ. Τι λέει όμως και ο πρόεδρος εργαζομένων της ΔΕΗ, πάνω από 305.000 λογαριασμοί αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο και μάλιστα έχουν λάβει εντολές για διακοπές ρεύματος όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Δεν πίστευε στα μάτια του χθες το πρωί ένας αμπελονίτης όταν είδε να φτάνει στο σπίτι του συνεργείου με εντολή της ΔΕΔΙΕ για διακοπή του ρεύματος. Ο άνθρωπος που είχε πληρώσει μέχρι και το τελευταίο λεπτό το ποσό που αναγραφόταν στον τελευταίο λογαριασμό δικαιολογημένα ξαφνιάστηκε, ενώ μετά το πρώτο ξαφνιασμό οργισμένος ζήτησε να μάθει ποιος έδωσε την εντολή διακοπής. Ο υπάλληλος που ήρθε να κόψει το ρεύμα του έδωσε τηλεφωνικό νούμερο για να επικοινωνήσει και ενημερώθηκε ότι υπάρχει μια οφειλή 0,82 λεπτά. Και για αυτόν τον λόγο εκδόθηκε εντολή. 0,82 λεπτά του ρεύματος. Δεν εξαιρεί σε ποσοστό μικρό ή μεγάλο ποσό. Όλα τα ποσά συμπεριλαμβάνονται και κόβονται. Με λεπτομέρεια σε αυτή την περίπτωση δεν είναι από λογαριασμό, είναι κάτι άλλο. Βεβαίως δεν, για μας θα πρέπει να σταθούμε με πολύ προσοχή πάνω σε αυτά τα ζητήματα που έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα. Δύσκολα αυτά να αλλάξουν έτσι πως έχει εξελιχθεί το ρεύμα ως εμπορεύσιμο προϊόν. Δυστυχώς, όπως σημειώνουν και εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, ήδη έχουν λάβει λίστες για διακοπές ρεύματος που ξεπερνούν τις 305.000 σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Βαρύς προβλέπεται ο χειμώνας. Καλά-καλά δεν έχουμε μπει στις νέες ανατιμήσεις που έρχονται, οι οποίες μεσοσταθμικά μαζί με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν θα αγγίζουν το 35-40%. Και οι διακοπές ρεύματος σε όλους τους καταναλωτές πέφτουν βροχή. Με μεγάλη ένταση λοιπόν οι διακοπές ρεύματος, μιας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις βασικές, χωρίς να συμπεριλάβουμε μέσα και τις τιμές στην ενέργεια που ακολουθούν με το αέριο, το πετρέλαιο, την ακρίβεια στην αγορά. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ έχει χαθεί, το ρεύμα είναι πλέον εμπορικό προϊόν, εμπορεύεται
και έχει σαν συνέπεια οι πάροχοι να ρίχνουν στο σύστημα πάρα πολύ μεγάλες διακοπές που έχουν ξεπεράσει τις 305.000 σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί η ένταση αυτή θα μεγαλώσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βεβαίως είχαμε τη δυνατότητα να παλαιότερα σε μικρά ποσά να μπορούμε να ενημερώνουμε τους πελάτες, πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Πέφτουν από το σύστημα οι διακοπές και ο ΔΔΕ είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει. Ο φετινός χειμώνας θα φέρει αύξηση κοντά στο 25-30% με τον κύριο Μητροδήμο να σημειώνει πως θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα αποπληρωμής αυτών των λογαριασμών. Ακόμη και για τα μικροποσά δεν μπορούν να τους ενημερώσουν. Να πέραν τώρα τον αμπελονίτη και να του πούνε: έχεις ένα ευρώ λογαριασμό, κάτι λιγότερο από ένα ευρώ χρέος. Πλήρωσέ το για να μην έχεις πρόβλημα. Τώρα πήγαν εκεί για να του κόψουν το ρεύμα για 82 λεπτά. Πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα. Καλημέρα, πανάκριδέ μου, κύριε Στέφανε. Πραγματικά. Από τα βοχερά τρίκαλα στο φούρα, έχουμε βροχούλα. Βροχή, σήμερα βροχή σε όλη τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά λέει και για ακραία καιρικά φαινόμενα, για πάρα πολύ βροχή, έντονα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ας είμαστε λίγο ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, ιδιαίτερα από σημεία που είναι κάπως επικίνδυνα. Και αν μπορούμε να περιορίσουμε και τις μετακινήσεις μας σήμερα, ακόμη καλύτερα. Είναι όμως φθινοπορεινή ημέρα σήμερα, δεν μπορώ να πω, άκρος φθινοπορεινή. Όπως και να έχει, τραγουδάκι θα πούμε για να κλείσει όμορφη εβδομάδα όμως. Βεβαίως θα πούμε. Mm-hmm. Θα σας πω την Αμυγδαλιά. Ωραία. Το αφιερώνω στη Βάνα εξαιρετικά, στην κυρία Τούλα και στην Ανθή και σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. Έτσι, κυρία Μίνα, στην κυρία Κατερίνα από τον όμορφο Μακριχώρη, τη θεία Θεοδόρα στον Αλμυρό, εκεί στο Αερινό. Σε όλους τους τηλεθεατές εδώ με πάρα πολύ αγάπη. Και στην κυρία Γιώτα στον Δομόκοβα, την ξεχνώ, την αγαπώ. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε αφιερωμένο σε όλους τους τηλεθεατές. Και στο φίλο μου τον Νίκο και πάνω στην κυρία Τασία Κοκκίνη Σοκολά. Και στα όμορφα Χάνια εκεί στα ψηλά, πάλι βροχερά και τα Χάνια. Και στο Βάιο και στο Φανταράκι μας απάνω. Και στο Φανταράκι μας βεβαίως που ορκίστηκε το παλικάρι μου, βέβαια. Άντε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή θητεία να έχει το παλικάρι, πάμε. Αμήν, αμήν και ειρήνη. Άφησε και πάλι Αμυγδάλια και που μου έχεις δώσει όρκους και φιλιά και που μου έχεις δώσει όρκους και φιλιά. Άφησε και πάλι Αμυγδάλια, ωραία την Αμυγδάλια κοιτάζω, κλαίω και ανασυναζώ, κλαίω και ανασυναζώ. Άντε την Αμυγδάλια κοιτάζω, στον
αγαπούς και φιλιά. Και που μου έχεις δώσει όρκους και φιλιά, άφησε και πάλι αμύγδαλια. Σοφούλα! Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστεί και αγαπημένη Βάνα και όλοι οι τηλεθεατές εδώ για, έτσι, για το όμορφο κλείσιμο σιγά σιγά και αυτής της πρωινής ατζέντας και αυτής της εβδομάδος. Καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα, στην όμορφη Καρδίτσα. Καλημέρα, Καρδίτσα. Καλημέρα, Σοφούλα, θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, δεν το συζητώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, δεν το συζητώ. Μιχάλη μου, πάμε σε ρεπορτάζ ή δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε διαφημίσεις, ό,τι θέλει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, αν έχουμε χρόνο να δείξουμε το ρεπορτάζ, αλλιώς να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχει πάει ήδη παρά 10. Πέρασε και ο χρόνος σήμερα, πραγματικά νεράκι, είχαμε και τη ζωντανή σύνδεση, έτσι και ενημερωθήκαμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο. Α, διαφημίσεις, ωραία, πάμε σε διαφημίσεις, έτσι κι αλλιώς για τα αγροτικά θα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά εδώ. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, συγγνώμη, σήμερα στη Λάρισα θα επισκεφθεί τη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας. Αμέσως μετά όμως θα έχει και συνεδρίαση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ όπως και πολλά πολλά ακόμη θέματα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, αλλά φυσικά και την Έλληνα Κυριαζήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, αλλά ακόμη καλύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. We'll be right back.